κύριοι, χαίρετε. Είμαι Σίλβια Πετρίδη και παρακολουθείτε το διαδικτυακό πρόγραμμα Ζούμε Μόντρεαλ. 24 Ιουνίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του γενέθλου Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στον υπαίθριο χώρο του εορτάζοντα Ιερού Ναού πραγματοποιείται το 37ο ετήσιο ελληνικό πανηγύριο, όπου Έλληνες και μη απολαμβάνουν μια πανδεσία υπέροχων ελληνικών γεύσεων, ροφημάτων και φυσικά ζωντανής καταπληκτικής ελληνικής μουσικής. Παρόλο τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, η Νότια Ακτή και φέτος γιορτάζει δυνατά και ελληνικά. Σε ένα όνειρο γλυκό που περνά σε αγαπώ, μου δώσες ένα φιλί, σε κανένα πίπισα. Μαύρη νεύτη η αυγή, ήρθες και με ξύπνησες και σε ονειρευτικά πίσω μου τα ζήτησες. Και μείνα παιδί μικρό, μα κοιτώ τον ουρανό. Αστεράκι φωτεινό, δεν σε φτάνω και πονώ. Νάσο μου, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσαμε να μην σταματήσουμε στο πλέον ιδανικό μέρος που αλλού φυσικά σε καφέ και γλυκό. Έχουμε τις αδυναμίες μας στο Ζούμε Μόντρεαλ. Η κυρία Ελένη Πετρόπουλος κοντά μας και μια άλλη επίσης υπέροχη κυρία, θα μου τη συστήσει η κυρία Πετρόπουλος. Εδώ είναι το γυναικείο τμήμα, όπως βλέπετε. Από εδώ είναι η κυρία Μέρη Κωνσταντάκης, η Κασάνδρα Βασιλόπουλος. Έχουμε και άλλες κυρίες, αλλά λείπουν για δουλειές. Για ξεκούραση. Ξεκούραση δεν νομίζω, γιατί τις έχετε και τρέχουν όλες. Λίγο να πάρουν έτσι μια. Μέρα μου τα λέτε όλα. Πέστε μου κάτι, τι σερβίρουμε εδώ πέρα, πόσο καιρό, πόσες μέρες να τα προετοιμάσουμε. Παιδιά, σερβίρουμε από τη στιγμή που αρχίζει το πανηγύρι μας, μέχρι τη στιγμή που τελειώνει. Ωραίες πόσες. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, 4 μέρες, ωράριο 12 με 12. Να πούμε ότι όλες είμαστε εθελόντριες εδώ. Όλες είμαστε εθελόντριες, όλες. Μέλη της κοινότητας. Μέλη της κοινότητας, εθελόντριες και προσφέρουμε τα πάντα, πίτες, γλυκά. Όλα είναι σπιτικά φτιαγμένα από τα χέρια μας. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο. Συγγνώμη, και όχι μόνο το γυναικείο τμήμα, να το διευκρινίζουμε. Ναι. Μας βοηθάει όλο το South Shore, όλες οι κυρίες. Όλες οι κυρίες της κοινότητας προσφέρουν και βοηθάνε. Και μας φέρουν όταν γλυκά. Όταν λέμε τώρα προσφέρουμε, εννοούν ότι τα ετοιμάζουν από το σπίτι τους κιόλας. Ναι. Όλες μας φέρουν και από κάτι. Άλλη πίτα, άλλη γλυκό, άλλη κουλουράκια. Ό,τι μπορεί η καθεμιά και ό,τι. Λοιπόν, κυρία Κασάνδρα, εδώ που σας έχουμε τιμωρία εδώ με τα ωραία τα πράσινα τα χρώματα, για πέστε μου, τι ακριβώς κάνετε εσείς εδώ. Κι εγώ βοηθάω όσο μπορώ. Και είμαι εθελόντρια για 30 χρόνια. Ναι, φέτο βοήθησα πάρα πολύ. 4 μέρες δουλεύουμε. Αυτά. Και δεν σας πτωεί τίποτα. Εδώ κούκλες. Σήμερα έχουμε λίγο αντίξωες καιρικές συνθήκες. Έχουμε μία δροσιά. Έτσι, μία βροχόπτωση. Ήταν πολύ ωραία. Είχαμε πολύ κόσμο. Από την Αυστραλία, παρακαλώ, είχαν έρθει. Δύο πούμε. Πάρα πολύ. Είχαμε πολύ κόσμο, η αλήθεια. Ο καιρός ήταν καλός. Δεν πειράζει, δροστήκαμε λιγάκι. Το μεσημέρι ήταν ωραία. Και θα ξαναγίνει έτσι, ακόμα καλύτερα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα φτιάξει. Θετική ενέργεια, αγάπη, εδώ, αισιοδοξία. Πέστε μου κάτι, τι είναι αυτό που αλλάζει φέτος από τις υπόλοιπες χρονιές. Έχουμε κάτι διαφορετικό. Να σας πω, κάθε χρόνο είμαστε και καλύτερα, πιο πολλοί κόσμος, πιο ευχάριστος μας. Ξέρουν τώρα πιο πολλοί και οι ξένοι. Έρχονται πολλοί ξένοι, προτιμάνε το φαγητό μας, τα γλυκά μας. Γιατί δεν είναι μονάχα οι Έλληνες που έρχονται και παράγουν. Όχι. Έχουμε και ξένους. Έρχονται και ξένους, περνάνε για το φαγητό, για τα γλυκά, για τη μουσική. Και από τα υπόλοιπα προάστια. Και από τα υπόλοιπα και πολλοί μπαίνουν και χορεύουν κιόλας ξένοι μαζί μας. Την αγάπη σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, βοήθεια σε όλους σας, να είστε καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πνεύμα του μας, θα μας τα καθρόνια προσύνει.
ότι θα είχα τη μεγαλύτερη χαρά από το να έχω δίπλα μου εδώ τον Αντρέα, τον Γκριλί και την κυρία Σταθόπουλο, φυσικά την πρόεδρό μας, την πανέμορφη Αφροδίτη, όνομα και πράγμα. Πού σας συναντώ εδώ μες στην καρδιά, μέσα στην κουζίνα με τις έξελες εδώ ποδιές. Στην κυριολεξία μιλάμε για πάρα πολύ όμορφες. Αυτό, δείχνει, αυτό ναι. δείχνει τη δουλειά και την, τον εθελοντισμό που προσφέρουμε εδώ στην κοινότητα, στην Νότια Ακτή, στην περιφέρεια της Νότιας Ακτής. Για το πανηγύρι που είναι το 37ο που γίνεται εδώ στην Νότια Ακτή. Θαυμάζει και σε βλέπω χέρια στην παραγωγή μέσα που λέμε έτσι και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι και οι Καναδοί. Κανονικά δεν είναι κλεπτισμένα, έχουν τις κοινωνικές σχέσεις τους, μιλάνε με τον κόσμο, βρίσκονται με τους πάντες, βγάζεις πολλές φωτογραφίες, τα βλέπω στα κοινωνικά μέσα. Αλλά χέρια κανονικά μέσα στην κουζίνα και σερβίρι και ψήνει και τα πάντα. Έτσι πρέπει να είναι, γιατί και εμείς θελοντές είμαστε και θέλουμε να δούμε τον οργανισμό να προοδεύει. Ναι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Έτσι, αλλά και με μια προεδρίνα όμως τόσο όμορφη, παραγωγικότατη. Μια γυναίκα πραγματικά η οποία είναι υπέροχη στα καθήκοντά της με πολλά πολλά προσόντα μέσα, έτσι, εντός εκτός. Αφροδίτη μου, άλλη μια φορά. 37 χρόνια ελληνικό πανηγύρι εδώ Νότια Ακτή. 37 χρόνια. Το μεσημέρι. Φορούσαμε και φόρεμα, μου έκανε παράπονα. Φορούσα φόρεμα και τώρα ήρθα για δουλειά. Είχαμε την χάρη να έχουμε από την Αυστραλία 80 άτομα. Και αυτό, μέσω Facebook μας έπεσε από τον ουρανό. Μου λέει μια Ελένη που είναι travel agent στην Αυστραλία, κάνουμε το tour στο Montreal και θέλουμε να έρθουμε στο πανηγύρι σας. Λέω ασφαλώς. Κυριακή, ελάτε στην εκκλησία, μετά ελάτε στο πανηγύρι μας να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε. Έτσι. Κάναμε μεσημέρι, μέρα, ένα γλέντι, μείνανε οι ανθρώποι και δεν ήταν μόνο αυτό που τους προσφέραμε, αλλά πιο πολύ ήταν τη ζεστασιά που νιώσαν. Ένα που μου έμεινε εμένα, μου έκανε εντύπωση, είναι πως ήταν ανθρώποι που ψάχναν να βρούνε κόσμο δική τους. Μου λέει, υπάρχει κανένας Σπαρτιάτης, κανένας Κεφαλονίτης. Και πίστεψέ με, από τόσο μακριά, βρήκαν συγγένειες. Δεν το πιστεύω, ακριβώς. Και χαρήκανε τόσο πολύ τη ζεστασιά που νιώσαν σε μας, μαζί μας, που είδανε πως είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Και ο κάθε έναν, τον κάθε εθελοντή που προσεγγίσαν, είχε κάτι να πει, να τους ευχαριστήσει, να έρθει. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε, εδώ είμαστε μια οικογένεια. We party together, we cry together, we have fun together. Everybody is here, okay? Because they believe, πιστεύουν αυτό που ζουνε. Και τους βλέπεις κάθε χρόνο πιστούς στα καθήκοντά τους. Και κάθε χρόνο και πιο πολύ. Και πιο πολύ νέοι. Και νέοι άνθρωποι, αυτό θα έλεγα ακριβώς. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία νομίζω της κοινότητας, γιατί υπάρχει συνέχεια. Και εύχομαι τα παιδιά μας να μπορούν να δουν το παράδειγμα αυτό που τους δίνουμε και να συνεχίσουν, γιατί αυτή είναι το μέλλον, το future. Ικανοποιημένη από την προσέλευση του κόσμου. Προς το παρόν πάρα πολύ ικανοποιημένη. Ο καιρός μας τα λίγο κάνει δύσκολα. Δεν μας σταματάει τίποτα. Πήγα σπίτι να φέρω μπρέλες και ζακέτες. Έτσι αυτό. Συνεχίζουμε δυναμικά όμως. Ευχαριστούμε. Γιορτάζει δυναμικά και ελληνικότατα. Βεβαίως. Πιθανότερα και του χρόνου. Και του χρόνου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μελαγχολικά τα βράδια, δεν περνάνε τα σημάδια. Έφυγες και σε θυμίζουμε. Μελαγχολικές οι σκέψεις, πες μου που να βρω τις λέξεις πίσω για να σε γυρίσουμε. Μελαγχολικό μωρό μου,
είσαι εγώ στο πλευρό μου. Η χαρά μου φεύγει, Μαρίνα. Βάλε την στην υγειά τη για τον έρωτα τη. Μα σαν το μεγάλο. Βάλε μόνο στα νύχμα τη και για τα φιλιά τη. Θέλω να πεθάνω. Thank you.